Η σύμβαση του ΟΗΕ μας λέει ότι η αναπηρία δεν είναι πρόβλημα όπως το εννοούσαν παλιά που αφορούσε τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Αφορά την κοινωνία. Η ίδια η κοινωνία πρέπει να αφαιρέσει τα εμπόδια και να δώσει ευκαιρίες για την ισότιμη ένταξη αυτών των ατόμων στις δραστηριότητες της κοινωνίας μας. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει τα άτομα αυτά για όλες τις μέρες του χρόνου να έχουν σεβασμό, να έχουν αποδοχή, να έχουν προσβασιμότητα, να έχουν εκπαίδευση, να έχουν κοινωνική φροντίδα, να έχουν συμμετοχή στον αθλητισμό, στην ψυχαγωγία, στην πολιτιστική ζωή, να έχουν αξιοπρεπή αυτόνομη διαβίωση. Η διαφορετικότητά τους δεν θα πρέπει να αποτελεί μειονεξία. Σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Μυτιλίνη είναι η έλλειψη δομών και υπηρεσιών, εξειδικευμένων υπηρεσιών. Από το πιο απλό, ας πούμε από τη διάγνωση του παιδιού, από όταν γεννιέται το παιδί, η διάγνωσή του θα πρέπει να παραπεμφθεί, να πάει στην Αθήνα, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, να γίνει η διάγνωση, να γίνουν όλες οι εξετάσεις για να διαγνωστεί η πάθησή του και ποια θα είναι η παρέμβαση που θα ακολουθηθεί. Θέλω να πω επίσης ότι πολύ σημαντικό είναι ότι εδώ, στη Μυτιλίνη, δεν υπάρχουν κέντρα πρώιμης παρέμβασης, δεν υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία που να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες που χρειάζονται αυτά τα άτομα, είτε είναι λογοθεραπεία, είτε είναι φυσιοθεραπεία, είτε είναι εργοθεραπεία. Οι γονείς θα πρέπει με δικό τους οικονομικό κόστος να μπορέσουν να απευθυνθούν σε ιδιώτες για να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στα παιδιά τους που χρειάζονται. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το κόστος που επιβαρύνεται η οικογένεια των ατόμων αυτών, και το οικονομικό αλλά και το ψυχολογικό. Πολλές ισορροπίες ανατρέπονται από τη στιγμή που θα υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα μέσα στην οικογένεια. Δεν υπάρχουν επίσης αυτά τα που λέμε τα κέντρα πρώιμης παρέμβασης, ώστε να έχουν έγκαιρη διάγνωση οι γονείς από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί τους και να μπορέσουν να παρέμβουν. Έτσι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος όσον αφορά την παρέμβαση. Επίσης, δεν υπάρχουν δομές SID, όπως λέγοντας SID εννοούμε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Αυτό δεν είναι ίδρυμα, είναι ένα σπίτι που φιλοξενεί αυτά τα άτομα, γιατί εμείς το κέντρο διημέρευσης είναι ημερήσιο, είναι από τις 8 μέχρι και τις 4. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποιες άλλες ώρες. Πολλά παιδιά, οι γονείς τους δεν είναι στη ζωή. Είτε και αν είναι στη ζωή, είναι μεγάλης ηλικίας με πολλά προβλήματα υγείας που δεν μπορούν να φροντίσουν αυτά τα άτομα. Καταλαβαίνετε ότι η έγνοια των γονιών είναι τι θα γίνουν τα παιδιά όταν θα δυνατούν να τα φροντίσουν ή όταν δεν θα είναι στη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό επομένως να μπορέσουμε να κάνουμε μία SID έστω αρχικά και για 9 άτομα. Εδώ στη Μυτιλίνη, όπως σας είπα, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Στοιχείο παρόλο που είναι μικρότερο νησί, υπάρχουν 3 SID. Εκεί ήταν δίπλα τους η εκκλησία, τους παραχώρησε το χώρο που έτσι μπόρεσαν και έκαναν και το κέντρο διημέρευσης και τη ΣΥΔ. Όπως σας είπα, έχουν 3 ΣΥΔ για 18 άτομα, ενώ εμείς δεν έχουμε ούτε για 2 άτομα ΣΥΔ. Καταλαβαίνετε πόσο επιτακτική ανάγκη είναι να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας ΣΥΔ. Πολλά είναι τα προβλήματα και όσον αφορά την προσβασιμότητα και όσον αφορά και από την αρχή δηλαδή των παιδιών που ξεκινάνε στο σχολείο, με το ειδικό σχολείο, όσον αφορά τη στελέχωση των σχολείων, όσον αφορά τα κτηριακά, την προσβασιμότητα, πάρα πολλά. Δηλαδή θυμάμαι από τότε που ήταν μικρό το παιδί μου ότι συνέχεια τρέχαμε, αγωνιζόμασταν για τα κτηριακά, για την στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό των σχολείων. Πολλά πράγματα έχουν βελτιωθεί, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή και όλα αυτά όσα έχουν επιτευχθεί είναι μετά από αγώνες των γονιών και των οικογενειών αυτών των ατόμων. Περιφερειακή Ομοσπονδία Βορείου
νησίο Αιγαίο που είμαστε και εμείς, εντασσόμαστε και εμείς, σε συνεργασία με τα δημόσια νοσοκομεία Λέσβου και Λίμνου και Σάμου, έχουμε διοργανώσει εθελοντική αιμοδοσία από τις 6 Δεκεμβρίου έως τις 10 και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να συμμετέχει σε αυτήν την ενέργεια, σε αυτή την εθελοντική αιμοδοσία. Θα γίνει στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, έχουμε συνεννοηθεί με την αιμοδοσία, θα τοιχοκολλήσουμε, θα βγάλουμε διάφορες αφίσεις, έχουμε και έξω από το κτίριό μας, αλλά θα τοιχοκολληθούν και σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης. Εδώ, αυτός ο χώρος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, για μένα είναι ένα εναλλακτήριο βήμα μεγάλο. Με έχει βοηθήσει, γιατί έχω πάρει πρώτον πολύ αγάπη και πολύ ενδιαφέρον από αυτά τα παιδιά που βρίσκονται εδώ μέσα, γιατί έχουν αυτή την άδολη αγάπη που δεν τη βρίσκεις ποτέ έξω. Φανταστείτε ότι είχα έρθει κάποια στιγμή εδώ πριν χρόνια με το καροτσάκι και σιγά σιγά με τη βοήθεια όλων των φυσικοθεραπευτών και των ατόμων που είναι εδώ μέσα, προσπάθησα και περπάτησα και είμαι σε μια καλύτερη μοίρα, θέλω να πω. Το θέμα μας είναι βασικά εμένα σαν άτομο με αναπηρία, η προβασιμότητα που υπάρχει μέσα στο νησί μας. Θεωρώ ότι είμαστε ένα φιλόξενο νησί, δεν υπάρχουν υποδομές και δομές κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες. Ζούμε το 2021 ένα καινούριο κοσταλέξη.